Εκείνος δε επιθέσαστας χείρας εις ένα έκαστον αυτόν εθεράπευσε αυτούς. Εξήρχοντο δε και δαιμόνια από πολλών κράζοντα και λέγοντα ότι εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού. Και επιτιμών αυτά δεν άφηνε να λαλώσει, επειδή εγνώριζον αυτόν ότι είναι ο Χριστός. Και όταν έγινε η μέρα εξελθών, υπήγε σε έρημο τόπο. Και οι όχλοι ζήτουν αυτόν και ήλθον ως αυτού και κράτουν αυτόν για να μην αναχωρήσει από αυτόν. Ο δε είπε προς αυτούς ότι και εις τας άλλας πόλης πρέπει να ευαγγελίσω τη βασιλεία του Θεού, επειδή εις τούτο είμαι απεσταλμένος και εκήρυτε εν τες συναγωγές της Γαλιλαίας. Ενώ δε όχλος συνέθλιβε αυτόν για να ακούει το λόγο του Θεού, αυτός ίστατο πλησίον της λίμνης Γενισαρέτ και είδε δύο πλοία ιστάμενα παρά τη λίμνη, οι δε αλλοίς αποβάντες από αυτόν εξέπλυναν τα δίκτυα. Εμβάς δε εις εν των πλοίων, το οποίο ήταν του Σίμωνος, παρεκάλεσε αυτόν να απομακρύνει αυτό λίγον από τη γη και καθίσασε δίδας και εκ του πλοίου τους όχλους. Καθώς δε έπαυσε λαλών, είπε προς το Σίμωνα, επανάγαγε το πλοίο εις τα βαθέα και ρίψατε τα δίκτυα ημών για να ψαρέψετε. Και αποκριθείς ο Σίμων είπε προς αυτόν, διδάσκαλε, διόλης της νυχτός σκοπιάσαντες δεν επιάσαμε ουδέν, αλλά όμως επί το λόγο σου θέλω ρίψει το δίκτυον. Και αφού έκαμον τούτο, συνέκλεισαν πλήθος πολύ ηχθείων και διεσχίζεται το δίκτυο αυτών, και έκαμον νεύμα εις τους συντρόφους τους εν το άλλο πλοίο για να έλθω να βοηθήσω σε αυτούς, και ήλθον και γέμισαν αμφότερα τα πλοία ώστε βυθίζοντο. Ειδών δε ο Σίμων Πέτρος προσέπεσε προς τα γόνατα του Ιησού, λέγον «Έξελθ' απ' εμού, διότι είμαι άνθρωπος αμαρτωλός, Κύριε». Επειδή έκπληξης κατέλαβεν αυτόν και πάντα στους μεταυτού, δια την άγρα των ηχθείων των οποίων συνέλαβον. Ομοίως δε και τον Ιάκωβο και Ιωάννη, τους Ιούς του Ζεβεδαίου, ήτιν εσείς ον σύντροφοι του Σίμωνος, και είπε προς το Σίμωνα ο Ιησούς, «Μη φοβού, από του νυν ανθρώπους θέλεις αγρεύει». Και αφού έφερον τα πλοία επί τη γη, αφήσαντες άπαντα, οικολούθησαν αυτόν. Αμήν. Αφήσαντες άπαντα, ακολούθησαν αυτόν. Είναι μια ωραία απόφαση που πήρε ο Πέτρος να ακολουθήσει τον Χριστό. Και όχι μόνο ο Πέτρος, και ο αδελφός του, και ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος πήραν μια καλή απόφαση να ακολουθήσουν τον Χριστό. Αλλά για να ακολουθήσεις τον Χριστό πρέπει να τα αφήσεις όλα. Αφήσαντες άπαντα, ακολούθησαν αυτόν. Δεν μπορώ να ακολουθήσω τον Χριστό αν δεν αφήνω. Γιατί λέω αφήνω και όχι αφήσω? Γιατί μέσα στη ζωή μας, αδελφοί, έρχονται συνέχεια καταστάσεις, πράγματα, πέρα από τις δυσκολίες, που μπορούν να μας απομακρύνουν από τον Χριστό. Και πρέπει εμείς, με τη χάρη του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, να τα αφήνουμε όλα, σαν καλοί μαθητές, όπως θα δούμε, σαν καλοί γραμματείς που μαθητεύουμε τα περί της Βασιλείας των Ουρανών, να βγάζουμε από το θησαυρό μας νέα και παλαιά. Πολλές φορές ή κάποιες φορές λέμε «Άφησα τότε, με ελευθέρωσε ο Κύριος τότε, δόξα στον Κύριο που με αναγέννησε, που με βάπτισε με Πνεύμα Άγιο και τώρα χρειάζεται να με ελευθερώνει ο Χριστός». Αμήν, αδελφοί, αλληλούια. Και ο Χριστός μπορεί να ελευθερώνει συνέχεια και κάθε μέρα. Γιατί είναι ο ίδιος ο Χριστός, δεν έχει αλλάξει, δεν έχει μεταβληθεί. Ο λόγος του είναι ο ίδιος. Και εκείνος είναι ο ίδιος εις τους αιώνες. Και εμείς ελπίζουμε στο λόγο του, αδελφοί. Και όπως τότε σε ελευθέρωσε, έτσι και τώρα μπορεί να σε ελευθερώσει. Γιατί να σε ελευθερώσει, γιατί να με ελευθερώσει? Για να τον ακολουθώ. Για να του δώσω όλη μου την καρδιά. Γιατί του αξίζει να του δίνω όλη μου την καρδιά και να τον λατρεύω με όλη μου την ψυχή, τη δύναμη και τη διάνοια. Δεν μπορώ όμως, γιατί είμαι άνθρωπος. Και χρειάζεται ο Θεός πολλές φορές να επέμβει μέσα στη ζωή μου, στην καρδιά μου, με διάφορους τρόπους, εδώ στον Πέτρο, με ένα θαυμαστό γεγονός θα το δούμε, να επέμβει ώστε να πάρει ο Πέτρος και ο κάθε ένας από εμάς αποφάσεις να τον ακολουθήσουμε. Με το Ματθαίο, το Λεβί, δεν έκανε κάτι αντίστοιχο. Πήγε, λέει, πιο κάτω στο 27 εδάφιο, είδε ένα τελώνιο Χριστός, Λεβί το όνομα, καθήμενον στο τελώνιο, στη δουλειά του δηλαδή, εκεί που δουλεύει, εκεί που είναι η καθημερινότητά του, και είπε προς αυτόν, ακολούθημη.
και αφήσας άπαντα, εσηκώθη και ακολούθησε αυτόν. Τι καρδιά είχε αυτός ο Ματθαίος? Με ένα λόγο του Χριστού τον ακολούθησε. Ούτε είδε ψάρια, ούτε είδε ενέργειες δυνατές, θαυμαστές, να θεραπεύεται, να βλέπει ανεστημένους, νεκρούς, τίποτα. Ένα λόγο του είπε ο Χριστός, ακολούθη μη, και τα άφησε όλα. Τέτοιες καρδιές θέλουμε να μας δίνει ο Κύριος, αδελφοί. Συντετριμένες, απαλές, έτοιμες να δέχονται το Λόγο του Θεού. Όταν ο Χριστός σου πει ακολούθαμε, να σηκώνεσαι να τον ακολουθείς. Αλληλούια. Χωρίς δεύτερες σκέψεις, τρίτες σκέψεις, τώρα και πώς θα γίνει και τι θα γίνει και πώς να... Τίποτα. Απλές, ευθείες καρδιές. Πόσο χαίρομαι τον Αφαναήλ, τον άνθρωπο, λέει ο Χριστός, να ένας Ιουδαίος τον οποίο δόλος δεν υπάρχει. Και καθώς τον έφερε ο Φίλιππος, του μίλησε και εμφανίστηκε μπροστά στο Χριστό, του είπε, πού με ξέρεις, του λέει ο Ναθαναήλ. Σε είδα, λέει, που ήσουν κάτω από τη σικιά. Με είδες που ήμουν κάτω από τη σικιά και πίστεψε. Ο Ναθαναήλ, με έναν απλό λόγο, με ένα απλό κήρυγμα θα λέγαμε σήμερα, με ένα λόγο διαπνεύματος Αγίου εξερχόμενο από το στόμα του Θεού, πίστεψε. Πίστεψες, Ναθαναήλ, πίστεψα. Μακάρι οι καρδιές μας να είναι έτοιμες, έτοιμες αδελφοί. Και ξέρετε, το πρώτο βήμα είναι να πάρω την απόφαση. Να δεχτώ το λόγο που θα μου πει ο Κύριος και να τον ακολουθήσω. Θα δούμε, υπάρχουν και άλλα βήματα βέβαια που πρέπει να κάνει ο άνθρωπος του Θεού, πάντοτε με τη βοήθεια και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Βρίσκεται ο Χριστός στην Καπερναούμ. Κατέβηκε, λέει, στην Καπερναούμ, πόλη της Γαλιλαίας, γιατί ήταν στη Ναζαρέτ στην αρχή που είχε πάει και είχε κάνει το πρώτο κήρυγμα εκεί. Και καθώς κατέβηκε στην Καπερναούμ, εδίδασκε αυτούς το Σάββατο. Και ξεπλήττοντο δια τη διδαχή αυτού, διότι ο λόγος αυτού ήτο μετά εξουσίας. Εδίδασκε αυτούς το Σάββατο. Και ο Χριστός, ό,τι είναι να κάνει, θα το κάνει, αλλά πρώτα και πάνω απ' όλα βάζει το λόγο του. Πάνω απ' όλα βάζει το λόγο του. Εδίδασκε αυτούς. Η πρώτη από τις συνήθειες που έκανε ο Ιησούς Χριστός ως άνθρωπος, Χριστός πάνω στη γη, ήταν να διδάσκει. Τα Σάββατα, στις συναγωγές, τους όχλους, όπου και αν πήγαινε, όπου και να βρισκότανε, έπρεπε να διδάσκει, ήθελε να διδάσκει. Γιατί ήθελε να διδάσκει? Γιατί έπρεπε να ακούσουν οι άνθρωποι το Λόγο του Θεού. Και αυτό είναι το πρώτο, αδελφοί, που πρέπει να έχουμε στη ζωή μας. Πρώτα απ' όλα είναι ο Λόγος του Θεού. Να ακούσω Λόγο Κυρίου. Να σηκωθώ την ημέρα μου και να μου δώσει ο Κύριος Λόγο Θεού. Να έχω Λόγο Θεού. Γιατί δεν μπορώ να ζήσω με άρτο μόνο, δηλαδή με τα γήινα, αλλά με πάντα Λόγο, όμως που εξέρχεται από το στόμα του Θεού. Χρειάζομαι Λόγο για να ζήσω. Και γι' αυτό πολύ καλά κάνουμε και όπως μας έχει προτρέψει ο Λόγος του Θεού μέσα από τις γραφές και τις συνήθειες της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας, να ερχόμαστε στην Εκκλησία να ακούμε τη διδαχή των Αποστόλων. Να ακούω Λόγο Θεού, αλλά και να παίρνω Λόγο Θεού στο ταμείο μου, να εξητάω το Λόγο του Θεού στην καθημερινότητά μου, μέσα στην ημέρα μου, γιατί μπορεί ο Θεός να έρθει να σου μιλήσει και να μου μιλήσει με καταστάσεις, με γεγονότα, εκεί που δεν το περιμένεις ακόμα. Εκεί που δεν το περιμένεις, αλλά χρειάζεται να εξητήσω, να φωνάξω, να κράξω, να θέλει η ψυχή μου, να διψάει να πάρει το Λόγο του Θεού. Εδίδασκε αυτούς το Σάββατο. Και οι άνθρωποι βέβαια ακούγανε έναν άντρα 30 χρονών να μιλάει και εξεπλήττοντο δια τη διδαχή, γιατί ο Λόγος του ήταν μετά εξουσίας. Και αυτή την εξουσία του την έδινε το Πνεύμα το Άγιο. Καθώς επέστρεψε, λέει ο Ιησούς, εν τη δυνάμει του Πνεύματος. Ήτανε πλήρης Πνεύματος Αγίου. Και ενώ ήτανε στη συναγωγή, διαβάζω στο 33 εδάφιο, βρέθηκε εκεί ένας δαιμονισμένος. Ξεκινάει η μέρα του, λοιπόν, του Κυρίου με τη συναγωγή. Ξεκίνησε, δίδασκε το Λόγο του Θεού, άκουγε ο κόσμος, οι Ιουδαίοι, και εκεί που ήτανε στη συναγωγή βρέθηκε ένας δαιμονισμένος, ο οποίος ο Χριστός τον ελευθέρωσε με θαυμαστό τρόπο. Επετίμησε το Πνεύμα ο Ιησούς το ακάθαρτο, σιώπα, έξελθε
Και το δαιμόνιο έριψε αυτό εις το μέσο και εξήλθε από αυτού χωρίς να βλάψει αυτόν παντελόν. Παντελώς. Φοβερή ενέργεια. Θαυμαστή ενέργεια. Έχουμε δει και εμείς και ευχαριστούμε το Θεό να βγαίνουν δαιμόνια, αδελφοί. Και είναι φοβερό. Μένουμε εκστατικοί με τις ενέργειες που κάνει ο Θεός δια Πνεύματος Αγίου. Γι' αυτό τον δοξάζουμε και τον ευχαριστούμε. Αλληλούια. Να ελευθερώνεται ένας άνθρωπος από τα δαιμόνια, από ακάθαρτα πνεύματα. Καθώς ο κόσμος είναι γεμάτος σήμερα και τα πνεύματα έχουν ξεχυθεί. Και βλέπετε τι γίνεται, αδελφοί. Αλλά ο Θεός έχει δώσει εξουσία, αλληλούια, στην Εκκλησία Του και στο λαό Του και στους ανθρώπους που έχει αποστείλει και στους μαθητές Του. Γι' αυτό, αδελφοί, να μην φοβόμαστε, αλλά εν το ονόματι του Ιησού Χριστού ο Κύριος θα μας χαρίζει νίκες. Αλληλούια. Φοβερό και τρομερό γεγονός μπροστά στα μάτια τους να εξέρχεται το δαιμόνιο. Ποιος είναι, τι είναι ο λόγος ούτως ότι με τα εξουσίας και δυνάμεως προστάζει τα κάθαρτα πνεύματα και εξέρχονται? Τη μια φορά ξεπλήττοντο οι Ιουδαίοι γιατί μίλαγε με τα εξουσίας, τη δεύτερη φορά γιατί έβγαζε δαιμόνια. Και ενώ φεύγει από τη συναγωγή, ας δούμε λίγο την εικόνα, αδελφοί, το πρωί στη συναγωγή, μετά βγαίνει το δαιμόνιο, φεύγει από τη συναγωγή, πηγαίνει στο σπίτι του Σίμωνος και εκεί θεραπεύει την πεθερά του από πυρετό. Άλλο θαυμαστό γεγονός. Θεραπεύεται η πεθερά του Πέτρου. Και ενώ έβγαινε ο ήλιος, λέει στο 40 εδάφιο, πάντες όσοι είχαν ασθενούντες υπό διαφόρων όσων έφεραν αυτούς προς αυτόν, και εκείνος έβαζε τα χέρια του και τους θεράπευε. Μια μέρα θα λέγαμε, αδελφοί, μέσα στην παρουσία του Θεού, με θαύματα, με εκβολή δαιμονίων, με θεραπείες, με δύναμη στο Λόγο του Θεού από τον Ιησού Χριστό. Και θα λέγαμε, αδελφοί, έτσι θα ήθελα να είναι κάθε μέρα στη ζωή μου. Έτσι θα θέλαμε κάθε μέρα να είναι η ζωή μας. Όμως θα δούμε, αδελφοί, ότι στην καινούργια μέρα που ανατέλει, ο Κύριος δεν έκανε ακριβώς αυτό. Αλλά όταν έγινε η μέρα, λέει στο 42, εξελθόν υπήγε εις έρημο τόπο. Όταν έγινε η μέρα, εξελθόν υπήγε εις έρημο τόπο. Τον χάσανε. Δεν τον βρίσκανε. Πού είναι ο Ιησούς? Έβγαζε δαιμόνια χθες. Θεράπευε ασθενείς. Όλους μέχρι το βράδυ τους είχε θεραπεύσει στο χωριό μας. Και η δύναμη του Λόγου του, φοβερή, η παρουσία του, τρομερή. Πού το σήμερα? Πήγε ο Ιησούς εις έρημο τόπο. Και εδώ είναι η ώρα του πειρασμού, αδελφοί, η ώρα της δοκιμασίας. Όταν χάσω λοιπόν τον Ιησού και έχει πάει σε έρημο τόπο, ενώ τον έχω γνωρίσει, τον έχω δει δυνατό στη ζωή μου, ξαφνικά τώρα δεν τον βλέπω. Ξαφνικά τώρα κάτι γίνεται και τον έχω χάσει. Σαν να μην ανταποκρίνεται. Ξέρουμε όμως ότι αυτό δεν είναι αλήθεια, αδελφοί, γιατί εγώ, λέει, θα είμαι μαζί σας πάσα στάση ημέρας της ζωής σας έως συντελείας του αιώνος. Δια Πνεύματος Αγίου, βέβαια, σε μας. Γιατί το Πνεύμα του Άγιο τώρα κατοικεί μέσα μας. Είναι ο Θεός μέσα μας. Αλληλούια. Όμως, γιατί κάποιες φορές δεν βλέπω αυτά τα τις ενέργειες του Θεού, όπως άλλοτε, ίσως, δεν τις βλέπω τώρα να ενεργούνται στη ζωή μου. Υπήγε ο Ιησούς εις έρημο τόπο. Και είναι γραμμένο, αδελφοί, ότι ο λαός του Θεού βγήκε από την Αίγυπτο, βγήκε και εξήλθε από την Αίγυπτο ως επιπτερίγων αετού, λέει ο προφήτης. Ως επιπτερίγων αετού. Ο αετός για μας, ο μεγάλος αετός, είναι ο Θεός, η δύναμη του Θεού. Ο Θεός, ο παντοδύναμος, ο παντοκράτορας. Ο Θεός λοιπόν έχει, θα λέγαμε, δύο ιδιότητες. Η μία είναι να μας πάρει πάνω στις πτέρυγές Του και να πετάξουμε στα βάθη του Θεού όταν πληρωθούμε με δύναμη Πνεύματος Αγίου, όταν έρθει ο Παράκλητος, όταν γίνονται ενέργειες Θεού, θαύματα, θεραπείες, αναγεννιέται ο άνθρωπος, βαπτίζεται με Πνεύμα Άγιο, πάνω σε πτέρυγες, ελευθερώνεται από την αμαρτία. Αλλά υπάρχει και η περίπτωση που θα τρέξω στις πτέρυγες του Θεού και θα μπω από κάτω από τις πτέρυγες όμως. Λέει στη γραφή, καθώς ο αετός σκεπάζει τη φωλεά αυτού, περιθάλπει τους νεοσούς αυτού.
περιθάλπτει τους νεοσούς αυτούς και χρειάζομαι παρηγοριά, χρειάζομαι ενίσχυση, χρειάζομαι να με στηρίξει ο Θεός. Τι θα κάνω? Θα τρέξω να μπω κάτω από τις στέρυγές Του. Θα τρέξω να μπω κάτω από την αγάπη Του, από το έλεος Του, από τα σπλάχνα Του, να με σκεπάσει μέχρι να περάσει η συμφορά. Να μπω και να κρυφτώ κάτω από τις στέρυγες του Κυρίου που είναι τόσο μεγάλες, αδελφοί, που μας σκεπάζουν όλους. Αλληλούια. Να τρέξω όμως να σκεπαστώ. Μη μείνω σαν τους Ισραηλίτες μακριά. Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, πόσες φορές θέλησα να έρθω, να σας μαζέψω, να σας συνάξω, όπως η όρνηθα, τα ορνήθια αυτής, να σας μαζέψω και να πλώσω τις πτέρυγές μου, λέει ο Κύριος. Και εσείς δεν θελήσατε. Και είναι φοβερό, αδελφοί, γιατί βλέπω στη ζωή μου κάποιες φορές να μην θέλω να πάω κοντά στον Κύριο. Και φοβάμαι, φοβάμαι, αδελφοί, την καρδιά μου. Πολύ φοβάμαι. Και ενώ εκείνος είναι έτοιμος να με παρηγορήσει, να με ενισχύσει, να με σκεπάσει με τις πτέρυγές του, εγώ κρατάω την καρδιά μου πεισματοδός μακριά από τον Κύριο. Και μένω μακριά. Και με περιμένει να πάω κοντά του ο Χριστός, ο Θεός, να τρέξω στις πτέρυγές του και να χωθώ από κάτω. Και πόσο ωραίο είναι, αδελφοί, την απόφαση που πήρε ο άσωτος Υιός να επιστρέψει στον Πατέρα. Δεν αξίζω τίποτα. Το ακούγαμε και χθες από το Λόγο του Θεού. Δεν αξίζω τίποτα. Πώς οι μισθωτοί του Πατρός μου περισσεύουν άρτο και εγώ χάνομαι από την πείνα. Και τι κάνω εδώ, να τρέξω στον Πατέρα μου? Και αμέσως έτρεξε. Αυτό είναι που δίνει χαρά στο Θεό. Δεν έπρεπε, λέει, να εφρανθούμε? Τι δίνει χαρά? Η επιστροφή μου. Όμως καμιά φορά, αδελφοί, θεωρούμε ότι είμαστε αδύναμοι, και είμαστε, και δεν τρέχουμε στο Θεό και παίρνουμε άλλο δρόμο της απογοήτευσης, της απελπισίας, ότι εγώ δεν κάνω για το Θεό, και ακούω τις εισηγήσεις του διαβόλου που μου λέει φύγε, έτσι πως τα έκανες θάλασσα, ο Θεός δεν σε θέλει πια. Ή παγιο πίσω μου σατανά που δεν με θέλει ο Κύριος. Ο Κύριος πάντοτε με δέχεται και έχει ανοιχτές την αγκαλιά Του. Αλλά όπως ο άσωτος Υιός είπε εγώ δεν αξίζω, πήγε στον Πατέρα, έτσι θα τρέχουμε κι εμείς. Αλλιώς δεν αξίζω και απογοητεύομαι και φεύγω, είναι άλλο μονοπάτι. Θα με βγάλει έξω και μακριά από τον Χριστό. Συνεχίζει όμως και λέει, εξαπλώνων όμως ο ίδιος αετός τις πτέρυγες αυτού, αναλαμβάνει αυτούς, ποιους? Τους νεοσούς. Τους νεοσούς. Όσα χρόνια και να έχουμε στον Κύριο, αδελφοί, πόσες φορές, και τις περισσότερες πιστεύω ότι έτσι είμαστε όλοι, μας πλησιάζουμε τον Κύριο σαν νεοσί, σαν αδύναμα πουλιά δηλαδή, μικρά, κι ας είμαι και 30, 40, 50 χρόνια στον Κύριο, είμαστε αδύναμοι, αδελφοί, σαν νεοσί πλησιάζουμε τον Κύριο και μας παίρνει ο Κύριος. Και αφού μας έχει περιθάλψει, αφού μας έχει ενισχύσει, αφού μας έχει παρηγορήσει, αναλαμβάνει, λέει, αυτούς και τους σηκώνει πάνω στις πτέρυγές του. Αλληλούια. Και πας στην εκκλησία. Και αφού σε παρηγορεί ο Κύριος, έρχεται μετά η πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου. Και βγαίνεις από αυτή την πόρτα άλλος άνθρωπος. Και δοξάζεις το Θεό. Και λες πως άλλαξα έτσι. Άλλαξες γιατί σε επισκέφτηκε ο Κύριος. Αλληλούια. Και εμείς θέλουμε να μας επισκέφτεται ο Κύριος. Η μία μέρα λοιπόν που διαβάσαμε με τις θεραπείες και τα θαύματα, ενεργήματα φοβερά, φοβερή μέρα. Η άλλη μέρα έρημος, σε έρημο πήγε ο Κύριος. Αλλά οι όχλοι, μας λέει η γραφή στο 42 εδάφιο, εζήτουν αυτόν και ήλθον ως αυτού και εκράτουν αυτόν για να μην αναχωρήσει από αυτόν. Αυτό είναι τα χαρακτηριστικά που έχει ο άνθρωπος, ο οποίος έχασε τον Κύριο ή νομίζει ότι έχασε τον Κύριο και θέλει να τον βρει. Και θέλει να τον ξαναβρει. Εζήτουν αυτόν. Τον ζητούσανε. Πού πήγε ο Χριστός? Πού είναι εκείνος που έκανε τα θαύματα εχθές? Θα μπορούσαν να κάτσουν σπίτι τους και να μην κάνουν τίποτα. Ναι. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι πήραν μια απόφαση. Να τον ζητήσουν. Να τον ψάξουν. Και το ζητώ, πολύ καλά γνωρίζουμε στα ελληνικά, ότι δεν σημαίνει ετώ μόνο, ετώ, αλλά σημαίνει ψάχνω συνεχόμενα. Με αγωνία θα λέγαμε, με ζήλο, με σπουδή σημαίνει το ζητώ. Δεν είναι απλά ένα αίτημα, Κύριε τη Βασιλεία των Ουρανών. Ναι, Κύριε τη Βασιλεία των Ουρανών. Αλλά δεν το λέω μόνο με τα λόγια,
Το δείχνω και με τη ζωή μου ότι τη ζητάω τη Βασιλεία των Ουρανών. Ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία των Ουρανών. Όχι αιτείτε πρώτον τη Βασιλεία, ζητείτε, ψάξτε να τη βρείτε. Αναζητήστε την μέσα στην ημέρα, το Χριστό, τον Κύριο, το Πνεύμα το Άγιο, το Λόγο Του, τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Ζήτα τη Βασιλεία του Θεού. Ζήτα την. Μη μένεις αδρανής. Ήλθω νέος αυτού. Αυτό είναι το δεύτερο βήμα. Αναζητώ, ψάχνω και πάω κοντά στο Χριστό. Πηγαίνω κοντά στον Κύριο. Και για να πάω κοντά στον Κύριο, αδελφοί, ξέρω το δρόμο. Το δρόμο το γνωρίζω. Και όλοι μας γνωρίζουμε το δρόμο. Να πάμε κοντά στον Κύριο. Αλλά όπως είπα στην αρχή, εκεί χρειάζεται, γιατί μας λέει ο Λόγος του Θεού, όποιος θέλει να με ακολουθήσει, έτσι, πρέπει να αφήσει, να παρνηθεί, να πουλήσει από αυτά που έχει ο θησαυρός του για να με ακολουθήσει. Ναι, θέλω τον Κύριο, τον ζητάω, ή μάλλον θέλω να πάω κοντά του, αλλά για να τον πλησιάσω πρέπει να αρχίσω να πουλάω πράγματα, να δίνω πράγματα. Δεν μπορώ, είμαι αδύναμος. Έχω θησαυρούς μέσα στη ζωή μου και στην καρδιά μου που είναι βαθιά ριζωμένοι. Εκεί χρειάζομαι τώρα τη δύναμη του Κυρίου. Και παντού βέβαια τη χρειαζόμαστε τη δύναμη του Θεού. Κύριε, μου λείπεις. Κύριε, θέλω ξανά να έρθω να πληρωθώ με Πνεύμα Άγιο. Κύριε, θέλω ξανά να αισθανθώ αυτή τη δύναμη που είχα τον πρώτο καιρό. Τι κάνω, πάω στα γόνατα, εξητάω τον Κύριο και ξεκινάω να ζητάω από τον Κύριο να με συγχωρέσει. Συγχώρεσέ με, Κύριε. Ελέησέ με, Κύριε. Καθώς και εγώ συγχωρώ όλους όσους αμαρτήσανε σε μένα. Τι κάνω εκείνη την ώρα? Αρχίζω και βγάζω μέσα από την καρδιά μου πράγματα, καταστάσεις που δεν είναι αρεστές στο Θεό. Αδειάζω, πλησιάζω τον Κύριο. Είμαι σε καλό δρόμο και είσαι σε καλό δρόμο. Ήλθω νέος αυτού. Εκβάλλω. Και αφού τον βρήκανε, τον κρατούσανε. Δεν είναι να τον ζητήσω μόνο. Δεν είναι να τον βρω μόνο. Είναι να τον κρατήσω κιόλας, αδελφοί. Είναι να φυλάξω αυτή την ευλογία που έλαβα από την Εκκλησία εκείνο το βράδυ, να το φυλάξω και την επόμενη μέρα. Να φυλάξω εκείνη την ευλογία που έλαβα όταν ο Κύριος με επισκέφτηκε στο σπίτι μου, να τη φυλάξω και τις επόμενες ώρες. Πρέπει να τη διαφυλάξω αυτή την ευλογία, να μην την αφήσω και χυθεί και απλωθεί και χαθεί. Άρα τι πρέπει να κάνω? Πρέπει να υψώσω γύρω-γύρω τείχη, που είναι τα τείχη του αγιασμού, αδελφοί. Τα τείχη του Λόγου του Θεού, που να φυλάξουν την καρδιά μου να μείνει αμόλυντη όσο το δυνατόν. Να μείνει καθαρή. Και όσο η καρδιά μας είναι καθαρή και μένουμε σε αγιασμό, σε καθαρότητα, στο πνεύμα, στην ψυχή, στο σώμα, τότε οι ενέργειες που έρχονται, που κάνει ο Θεός στη ζωή μας, μένουνε και τις απολαμβάνουμε συνέχεια, αδελφοί. Γι' αυτό βλέπουμε πολλές φορές αδελφούς πλήρης Πνεύματος Αγίου να δοξάζουν το Θεό και κάθε φορά πάω και χαιρετάω κάποιους αδελφούς και αλληλούια αδελφέ, δόξα αδελφέ, μόνο δοξολογία έχουν να βγάλουν από το στόμα τους. Και δεν είναι μία και δύο φορές. Και ζούνε παρουσία Θεού. Μιλάω στο τηλέφωνο μαζί τους, πάντοτε ένα λόγο Θεού να έχουν να μου πούνε. Και λέω, Κύριε, κάνε με σαν και αυτόν τον αδελφό, σε παρακαλώ. Αυτός ο αδελφός ζει και κρατάει την παρουσία του Θεού. Τη φυλάει την παρουσία του Θεού. Γιατί μένει στον αγιασμό, στην καθαρότητα. Έχει ένα εδάφιο στο Άσμα Ασμάτων και θα ήθελα όποιος θέλει να το δούμε, στην 617 σελίδα, στο τρίτο κεφάλαιο, τον άνθρωπο και την ψυχή η οποία ζητάει τον Κύριο γιατί τον έχασε. Γάμα 1, 617. Τη νύχτα επί της κλίνης μου εζήτησα εκείνον τον οποίον αγαπάει η ψυχή μου. Εζήτησα αυτόν και δεν έβρικα αυτόν. Προσέξτε, τη νύχτα επί της κλίνης μου. Ξαφνικά ήρθε έρημος στη ζωή μου. Έχασα αυτόν που αγαπάει η ψυχή μου. Αγαπάει η ψυχή μου, δηλαδή έχω εμπειρίες με το Θεό, τον έχω αγαπήσει, έχω αισθανθεί την αγάπη Του, έχω δεθεί με τον Χριστό, με έχει επισκεφτεί ο Χριστός και ποθώ ξανά
αυτή του την παρουσία, όμως είναι νύχτα τώρα, έχει έρθει νύχτα. Έχει έρθει η έρημος και τον έχω χάσει. Και πήρα μια απόφαση, λέει εδώ, να τον ζητήσω. Τον ζήτησα, λέει, δεν τον βρήκα όμως. Και δεν τον βρήκα. Γιατί δεν τον βρήκε? Μήπως το επιτρέπει ο Θεός για να μας αυξήσει στην εξήτηση? Μήπως το επιτρέπει ο Κύριος για να δει, θα συνεχίζω να τον ζητάω? Θα συνεχίζω, θα επιμείνω στο να τον ζητάω τον Κύριο? Ή θα αποκάμω? Μην αποκάμεις αδελφέ, μην αποκάμεις αδελφή. Μην μένεις μακριά από τον Κύριο, συνέχισε να προσεύχεσαι. Θα απαντηθεί το αίτημά σου, θα δοθεί η λύση στο αίτημά σου. Μη χάνεις την πίστη σου. Πάντοτε, λέει, θέλω να προσεύχονται και να μην αποκάμουμε, λέει ο Κύριος. Θέλω σηκωθεί τώρα, θέλω σηκωθεί, παίρνω απόφαση δηλαδή, λέει, θα σηκωθώ, θα κάνω ό,τι μπορώ. Αυτά τα λίγα που μπορώ θα κάνω, θα σηκωθώ. Θα περιέλθω την πόλη εν τες αγορές και τες πλατείες, θα γυρίσω, θα ψάξω, θα κοιτάξω, θα ζητήσω εκείνον τον οποίον αγαπάει η ψυχή μου. Βλέπετε, ένα σκοπό έχει, αδελφοί, η ψυχή. Να ζητήσει αυτόν που αγαπάει η ψυχή της. Αλληλούια. Όχι αυτόν που κάνει ενεργήματα, αν και κάνει. Όχι αυτόν που είναι τρομερός και φοβερός Θεός, αν και είναι. Αυτόν που αγαπάει η ψυχή της. Αλληλούια. Η ψυχή μας, αδελφοί, αγαπάει και όλο και περισσότερο αγαπάει τον Κύριο όταν μας συγχωρούνται οι αμαρτίες μας. Όσο πιο πολύ πάμε στον Κύριο και δίνουμε από τα λάθη μας και τις αμαρτίες μας, επειδή ο Θεός μας τη συγχωρεί, αυξάνεται η αγάπη μας. Όσο πιο πολύ του κρύβω από τα λάθη μου και τις αμαρτίες μου, τόσο δεν θα αυξάνεται η αγάπη μου για εκείνον. Γι' αυτό χρειάζεται να του μιλάμε, να του απευθυνόμαστε σαν φίλοι, φίλος προς φίλο, να του μιλάμε του Χριστού. Με έβρικαν οι φύλακες. Φύλακες είναι αυτοί που επισκοπούν τις ψυχές μας. Οι περιερχόμενοι την πόλη, θα λέγαμε οι διακονίες. Μη είδετε εκείνον τον οποίον αγαπάει η ψυχή μου? Έψαξε να δει η ψυχή μέσα από τις διακονίες, μέσα από τη διδαχή των Αποστόλων, από την κοινωνία μεταλλήλων, από την κλάση του Άρτου, από τις προσευχές. Μήπως είδατε εκείνον τον οποίον αγαπάει η ψυχή μου? Είσαι σε καλό δρόμο. Αφού ο λίγο επέρασα από αυτόν, έβρικα εκείνον τον οποίον αγαπάει η ψυχή μου. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην τον βρεις. Θα ευρεθεί ο Κύριος. Θα ευρεθεί. Αρκεί εγώ και εσύ να μην αποκάμω, να μην σταματήσω, αλλά να συνεχίζω να τον εξητάω. Μέσα όμως και εκεί που θέλει ο Θεός να τον εξητήσω. Δεν θα πάω μες στην αμαρτία να τον εξητήσω. Δεν θα πάω μέσα στο ξενύχτη και στην ασωτεία. Θα πω τώρα ζητάω τον Κύριο. Αλλά μέσα εκεί που ο Θεός έχει προσδιορίσει. Έπιασα αυτόν, τον βρήκε και τον έπιασε. Προσέξτε, τον έπιασε. Και δεν άφηκα αυτόν. Έως σου εισήγαγον αυτόν εις τον οίκο της μητρός μου και εις τον κοιτώνα της συλλαβούσης μου. Το ίδιο ακριβώς έκανε και η ψυχή, το ίδιο κάνανε και αυτοί οι άνθρωποι. Εξήτηση, μείνανε μεθυπομονής και τον βρήκανε τον Κύριο. Και τον κρατούσανε. Και βέβαια η Γραφή, ο Απόστολος Παύλος, ειδικά στον Τιμόθεο, έχει πόσες προτροπές. Κράτα, κράτα, λέει Τιμόθε, κράτα το υπόδειγμα των υγιεινόντων λόγων, κράτα το. Έρχεται μια πλάνη, μη σε μπερδέψει η πλάνη, μη σε κάνει να χαθείς. Ξέρετε και οι πλάνες είναι σημεία των εσχάτων ημερών, μας λέει ο Λόγος του Θεού. Πρόσεχε τις πλάνες. Κράτα το υπόδειγμα των υγιεινόντων λόγων. Κράτα το. Έχεις βρει το Χριστό, έχεις βρει τους λόγους της υγιεινούσης διδασκαλίας. Κράτα τους. Τους οποίους άκουσες από μένα, λέει ο Παύλος. Το οποίο ακούσαμε από την πρώτη Αποστολική Εκκλησία, θα λέγαμε. Αλλού πάλι, αλλά εσύ μένε εσ' εκείνα τα οποία έμαθες και επιστώθεις. Εξεύρων παρατείνος έμαθες. Από πού τα μάθαμε, αδελφοί? Μας τα δίδαξε άνθρωπος? Δεν μας τα δίδαξε άνθρωπος, μας τα δίδαξε ο Κύριος μέσα από τη Γραφή. Κράτα, μείνε.
Όλα αυτά τα εδάφια, αδελφοί, και άλλα πολλά που θα μπορούσαμε να βρούμε, είναι στοιχεία και προτροπές προς εμάς να κρατήσουμε το Χριστό. Να μείνουμε στο Χριστό, γιατί ο χρόνος δοκιμάζει, αδελφοί, την πίστη μας. Μας τη δοκιμάζει ο χρόνος. Και αφού έγινε η μέρα, λοιπόν, και ενώ ήταν ο όχλος και συνέθλιβε αυτόν για να ακούει το Λόγο του Θεού, ενώ δε όχλος, λέει στο ε1, συνέθλιβε αυτόν, προσέξτε όμως, για να ακούει το Λόγο του Θεού. Έχει κάποια χαρακτηριστικά εδώ ο όχλος, αν και ο όχλος, που είναι θαυμαστά, αδελφοί. Γιατί συνθλίβω το Χριστό? Γιατί τρέχω να πάω κοντά στο Χριστό? Για να πάρω το αίτημά μου, ή τρέχω για να ακούσω το Λόγο? Αλλού θα πει ο Κύριος, με δεχτήκατε και ήρθατε κοντά μου γιατί θέλατε να λάβετε από μένα. Θέλατε να πάρετε από μένα. Όχι αυτό. Θέλω να πάω στον Κύριο γιατί θέλω να ακούω τον Λόγο του Θεού. Αλληλούια. Γι' αυτό πάω κοντά του. Γιατί ξέρω ότι όταν ακούω τον Λόγο του Θεού έχετε ζωή μέσα μου. Γιατί τότε είμαι ζωντανός, όταν ακούω τον Λόγο του Θεού. Ακόμα, αδελφέ, και αν δεν έχουν απαντηθεί τα αιτήματά σου, ακόμα και αν δεν έχουν απαντηθεί τα αιτήματά μας, αδελφοί, αυτό λέει ο Κύριος, μακάρι η καρδιά μας να το δεχτεί, εμείς ζούμε γιατί ο Κύριος ζει μέσα στην καρδιά μας και στη ζωή μας. Αλληλούια! Και αν, λέει, οι τρεις παιδες είπανε, δεν μας ελευθερώσει ο Θεός μας, που είναι δυνατός να μας ελευθερώσει, γιατί πιστεύουμε σε ένα Θεό που είναι δυνατός να μας ελευθερώσει, αλλά και αν δεν μας ελευθερώσει, βασιλιά μου, να ξέρεις ότι εμείς δεν σε προσκυνούμε. Και ούτε την εικόνα σου και ούτε τίποτα δεν προσκυνούμε. Ακόμα και αν ο Θεός θέλει να μας πάρει. Μακάρι ο Θεός να μας δίνει να παίρνουμε τέτοιες αποφάσεις, αδελφοί, αφιέρωσης. Και ενώ στεκότανε κοντά στη λίμνη Γενισαρέτ, ενώ μιλούσε το Λόγο του Θεού, ξαφνικά βλέπει δύο πλοία. Το ένα του Σίμωνος. Μπαίνει μέσα στο πλοίο που ήταν του Σίμωνος. Το ξέρεις ότι μπορεί ο Κύριος να μπει μέσα στο πλοίο σου, εκεί που δεν το περιμένεις. Και ενώ ακούς το Λόγο του Θεού, να πει ο Κύριος, να σου πει, θέλω να μπω στο πλοίο σου. Αλληλούια. Και μάλιστα να σε παρακαλέσει να μπει στο πλοίο σου. Γιατί, λέει, παρεκάλεσε αυτό να απομακρύνει το πλοίο. Ο Χριστός, ο χαρακτήρας του Θεού, ο Χριστός, δεν επιμένει. Δεν κάνει με τη βία πράγματα. Δεν μας βιάζει. Αλλά περιμένει και έρχεται με παράκληση προς εμάς, αδελφοί. Αυτός που έρχεται να πάρει τη θέλησή μας και την ελευθερία μας είναι ο διάβολος. Αυτός έρχεται να δέσει τον άνθρωπο με αλυσίδες και να μην μπορεί να ελευθερωθεί. Ο Χριστός, για να μπει μέσα στο πλοίο σου, σε παρακαλάει. Μπορώ να έρθω στο πλοίο σου? Να έρθω στο σπίτι σου σήμερα? Να έρθω στην καρδιά σου? Με αφήνεις να έρθω στην καρδιά σου? Έτσι κάνει ο Κύριος, αδελφοί. Και αυτό πάντοτε να το έχουμε υπόψη μας και να το γνωρίζουμε. Και ποτέ μην αφήσουμε τον εχθρό να μας πει ότι ο Κύριος μου εστέρισε την ελευθερία μου ή παγιοποίησε μου, σατανά. Ο Κύριος μου έδωσε την ελευθερία μου. Ο Κύριος μου πρόσφερε την ελευθερία μου. Ο Κύριος με ελευθέρωσε από όλα αυτά που με είχε δέσει ο εχθρός της ψυχής. Αλληλούια! Και θα το φωνάζουμε και θα δοξάζουμε το Θεό γι' αυτό, αδελφοί. Και για τα παλιά, όπως είπαμε, και για τα καινούρια. Να τα ακούει ο διάβολος και να φρύτει, αδελφοί. Και εμείς να δίνουμε τη δόξα σε εκείνον. Και τον παρεκάλεσε να απομακρύνει ο λίγον από τη γη. Και καθώς κάθισε μες στο πλοίο, δίδασκε. Συνέχισε και δίδασκε. Και ενώ τέλειωσε τη δουλειά που είχε να κάνει ο Κύριος με τον όχλο, και τώρα έρχεται να κάνει τη δουλειά με τον Πέτρο. Προσωπικά πλέον. Ο Κύριος εργάζεται με όλους μας, με την Εκκλησία του δηλαδή, αλλά εργάζεται και προσωπικά με τον καθένα ξεχωριστά. Επανάγαγε το πλοίο στα βαθέα και ρίψατε τα δίκτυα. Έχει προηγηθεί μια μεγάλη απογοήτευση στη ζωή του Πέτρου. Και λίγο να φέρουμε το μυαλό μας, να δούμε ότι ο Πέτρος έχει έρθει, είναι σε κατάσταση, λύνει τα δίκτυα, τα καθαρίζει, δεν έχει πιάσει τίποτα όλο το βράδυ και είναι απογοητευμένος. Είναι απογοητευμένος, δεν χαρούμενος, δεν πετάει από χαρά. Είναι απογοητευμένος ότι δεν πήγε καλά η δουλειά του, γιατί κάτι δεν πήγε καλά στη ζωή του.
δεν είναι σε ευχάριστη θέση. Και έρχεται ο Κύριος να του πει, πήγαινε ξανά το πλοίο στα βαθιά και ρίξε το δίκτυο για να ψαρέψετε. Και του λέει ο Σίμων την κατάστασή του. Διδάσκαλε, διόλης της νυχτός σκοπιάσαντες δεν πιάσαμε ουδέν. Διόλης της νυχτός. Διαόλης, δηλαδή όλο το διάστημα αυτό δεν έχω πιάσει τίποτα. Είμαι απογοητευμένος πλήρως. Και η νύχτα δεν είναι κάτι το ευχάριστο, έτσι, είναι δύσκολες καταστάσεις η νύχτα. Και έχω κοπιάσει, έχω κουραστεί, έχω αποκάμει και δεν έπιασα τίποτα, κανένα αποτέλεσμα. Και ξαναρχόμαστε πάλι. Και οι προσευχές μου δεν έχουν δώσει κανένα καρπό μέχρι σήμερα. Δεν έχω κανένα αποτέλεσμα. Αλλά όμως, και αυτό είναι αδελφοί, το μήνυμα που μας δίνει ο Κύριος. Αλλά όμως, έχει αντίφαση τα γεγονότα με το Λόγο του Θεού. Ναι, βλέπω τα γεγονότα μαύρα, άραχνα, να μην γίνεται τίποτα, ο Κύριος να είναι σε έρημο, ο Κύριος να μην απαντάει στα αιτήματά μου, αλλά να ακούγεται ένας λόγος. Τι θα κάνω, τι θα κάνεις. Αλλά όμως, επί το λόγο σου, θέλω ρίψει το δίκτυο. Και αυτό είναι η βάση της πίστης μας, αδελφοί. Ζήτα λόγο από τον Κύριο. Θα σου δώσει λόγο ο Θεός. Και όταν σου δώσει λόγο ο Κύριος, κρατήσου από αυτό το λόγο. Δέσου με αυτό το λόγο. Δείξε αυτό το λόγο στον Κύριο. Επειδή το είπες εσύ, Κύριε. Επειδή εσύ το ανέφερες, Κύριε. Εγώ στηρίζομαι, θα έλεγα, όχι ακόμα σε σένα, αλλά στο λόγο σου που εξήλθε από το στόμα σου, Κύριε. Δεν εξήλθε από στόμα ανθρώπου, δεν εξήλθε από στόμα οποιοδήποτε, εξήλθε από το στόμα του Κυρίου των δυνάμεων. Και εγώ, Κύριε, λέει ο Πέτρος, στηρίζομαι στο λόγο σου και επί το λόγο σου. Μα τα γεγονότα είναι αλλιώς. Άλλα δείχνουν τα γεγονότα. Εσύ πού ελπίζεις? Επί το λόγο σου, στο λόγο σου θα ελπίζω. Στο λόγο σου θα ελπίζω. Στο λόγο σου θα ελπίζω. Αλληλούια. Δέσου και να δεθούμε με το λόγο του Θεού, αδελφοί. Σας έχω ξαναπεί, μέσα σε μια δύσκολη κατάσταση της ζωής μας, περνούσαν τα χρόνια, ήμασταν παντρεμένοι με τη γυναίκα μου και δεν είχαμε παιδί. Και προσμέναμε, θέλαμε, προσευχόμασταν. Ο Θεός μας είχε πει ότι θα μας δώσει ένα δώρο και περιμέναμε ότι ήταν αυτό το δώρο που θα μας έκανε ο Κύριος. Και περνούσαν τα χρόνια, 3-4 χρόνια. Άλλοι βέβαια περιμένουν περισσότερο, άλλοι λιγότερο, δεν έχει σημασία, αλλά για εμάς φαινόταν αιώνας, πραγματικά. Και εκεί απάνω, αδελφοί, μήπως πρέπει να πάμε σε κάποιους γιατρούς, να δούμε, μήπως χρειάζεται να πάμε σε κάποιο γιατρό, μήπως έχω κάποιο πρόβλημα εγώ, μήπως έχει κάποιο πρόβλημα η Μέρη, να κοιταχτούμε. Πραγματικά πέρασε το μυαλό μας και είπαμε να το κάνουμε. Αλλά ο Θεός μας φώτισε, αδελφοί, πραγματικά, και είπαμε πριν το κάνουμε αυτό, θα ψάξουμε μέσα στη γραφή και θα δούμε πού λέει στη γραφή ότι ο Θεός δίνει τα παιδιά. Και πραγματικά ψάξαμε, μελετήσαμε, βρήκαμε όλα τα εδάφια αυτά που λέει ότι ο Θεός δίνει τα τέκνα και μάλιστα σε γυναίκες που ήταν μεγάλες ηλικίας, στήρες ακόμα ο Θεός έδωσε τέκνα. Και καθώς διαβάζαμε το λόγο αυτό, πήγαμε μετά ενώπιον του Κυρίου και είπαμε, Κύριε, είμαστε αδύναμοι, είμαστε άνθρωποι, εμείς θέλουμε ένα παιδί, αλλά δεν μπορούμε, δεν έχουμε, δεν μας το έχεις δώσει ακόμα. Αν θες να πάμε στους γιατρούς, εμείς θα πάμε. Αλλά ξέρουμε όμως ότι αν εσύ πεις λόγο, θα μας το χαρίσεις. Γιατί το λέει ο λόγος σου, Κύριε. Αλληλούια. Αδελφοί, περάσανε 2 μέρες, 3, κάναμε αυτή την προσευχή και σε μια προσευχή μας μιλάει ο Κύριος στη Μέρη και της λέει, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Το έτος τούτο θα συλλάβεις και θα γεννήσεις ιό. Και σε 2 μήνες ήταν έγκυος, αδελφοί. Αδελφοί, ο λόγος του Θεού έχει δύναμη. Ο λόγος του Θεού έχει δύναμη. Αλλά να τον εξητήσω, να τον ψάξω, να τον μελετήσω, να στηριχθώ σε αυτόν. Με πίστη ότι αυτό που διαβάζω ή αυτό που άκουσα δεν είναι λόγια ανθρώπινα, αλλά είναι λόγια που τα είπε ο παντοδύναμος Θεός. Επί το λόγο σου θα το κάνω, θα ρίξω το δίκτυο. Από το λόγο σου μέχρι να το πράξει, πέρασε ένα διάστημα. Θα μπορούσε να μην το κάνει. Καμιά φορά μένουμε στα λόγια και δεν προχωράμε στα έργα. Το έκανε όμως. Το έκανε.
«Γεμίσατε τα σιδρίας ύδατος», είπε στους υπηρέτες, το γεμίσανε. «Κυλήσατε το λίθο», είπε εκεί στην Ανάσταση του Λαζάρου, τον κυλήσαν. Ήταν ανάγκη να γίνει αυτό? Ή έτσι ήθελε ο Κύριος? Έτσι ήθελε. Δεν μπορούσαν να αναστήσουν το Λάζαρο χωρίς να κυλήσουν το λίθο? Έτσι ήθελε ο Θεός. Δηλαδή, από τη μια πιστεύω στο λόγο και από την άλλη υπακούω σε αυτό που μου λέει ο Κύριος. Υπακοή στο λόγο. Και αφού έκαμον ούτω, συνέκλεισε πλήθος πολύ ηχθείων και διεσχίζεται το δίκτυο αυτών. Και έκαμαν νεύμα να έρθουν και οι συντρόφοι. Και είναι φοβερό, αδελφοί, και θέλω να μείνω λίγο σε αυτό. Ξαναγυρίζω λίγο τη βραδιά που ο Πέτρος δεν έπιασε τίποτα. Μια βραδιά 12 ώρες αποτυχίας. Πού να φανταστεί ο Πέτρος εκείνες τις ώρες της δυσκολίας της νύχτας που περνούσε και δεν έπιανε τίποτα και περνούσαν οι ώρες και απογοητευότανε, ότι τελικά αυτό το γεγονός στη ζωή του θα ήταν αιτία να δει τη δύναμη και τη δόξα του Θεού. Αλληλούια, αδελφοί. Δεν μπορούσε να το φανταστεί. Εχθές θεράπευσε την πεθερά του με ένα λόγο, χωρίς να του το ζητήσει κιόλας. Δεν φαίνεται να του το ζήτησε. Ο Κύριος μόνος του τη θεράπευσε. Μεγαλεία. Και τώρα, πού να φανταστεί ότι την έρημο αυτή που περνάει θα τη χρησιμοποιήσει ο Θεός για να δει ο Πέτρος τη δόξα του αιώνιου Θεού. Και όχι μόνο να δει τη δόξα, αλλά να πει αυτό που περίμενε ο Κύριος από τον Πέτρο να πει. Έπεσε στα γόνατα του Ιησού και του είπε: «Έξελθε από εμού, διότι είμαι άνθρωπος αμαρτωλός, Κύριε». Αλληλούια. «Έξελθε από εμού», γιατί του λέει «έξελθε από εμού»? Γιατί κατάλαβε πόσο αμαρτωλός είναι, αδελφοί. Καταλαβαίνουμε πόσο αδύναμοι και αμαρτωλοί είμαστε, αδελφοί. Όταν αυτό το αναγνωρίζουμε και το έχουμε μέσα στην καρδιά μας, αμέσως μαγνητίζουμε τη χάρη του Χριστού, τη χάρη του Θεού μες στην καρδιά μας, μες στη ζωή μας. Τη μαγνητίζουμε. «Κύριε, δεν είμαι άξιος εγώ. Έκανες, ενήργησες, θαυματούργησες, μου μίλησες, αλλά εγώ δεν είμαι άξιος, Κύριε. Έξελθε απ' εμού, διότι είμαι άνθρωπος αμαρτωλός, Κύριε». Το ξέρει ο Κύριος ότι είναι άνθρωπος αμαρτωλός. Το ξέρει ο Κύριος ότι είμαστε άνθρωποι αδύναμοι και αμαρτωλοί. Αλλά όταν το ομολογούμε, χαίρεται, γιατί έτσι παίρνουμε τη θέση που μας αρμόζει σε εμάς. Φανταστείτε, ο Πέτρος όταν θεράπευσε με το όνομα του Χριστού τον λεπρό και ο Ιωάννης, να λέγανε μετά, επειδή ήμασταν πολύ ευσεβείς τον θεραπεύσαμε. Γι' αυτό τον θεραπεύσαμε. Και μας ακούει εμάς ο Κύριος. Ενώ τους Ιουδαίους δεν τους ακούει. Δεν είπε έτσι ο Πέτρος. Ο Πέτρος έχει μάθει ότι όταν βλέπει τις ενέργειες του Θεού και χωρίς να τις βλέπει ακόμα, να ταπεινώνεται και να λέει: «Αυτός ο λεπρός δεν εμφανίστηκε μπροστά σας», λέει στους Ιουδαίους, «επειδή ήμασταν πολύ ευσεβείς, με δική μας δύναμη ή δική μας ευσέβεια». Έτσι, καμιά φορά λέμε είμαι αδύναμος, αλλά είμαι πολύ ευσεβείς και μου αξίζει ο Θεός να μου δώσει αυτό. Όχι, δεν αξίζουμε, δεν αξίζουμε, αλλά στεκόμαστε στα έσχατα και πίπτουμε το στήθος μας και λέμε: «Κύριε, η λάστη τίμη τον αμαρτωλό». Και όταν ακούει αυτό ο Κύριος, γυρίζει και του λέει, και είπε προς το Σίμωνα ο Ιησούς: «Μη φοβού». Βλέπει το φόβο του, βλέπει την ταραχή του, βλέπει το φόβο τον Άγιο μέσα στην καρδιά του, τον έχει πλημμυρίσει και του λέει τώρα: «Μη φοβάσαι, από του νυν, από τώρα, ανθρώπους θα αγρεύεις». Ενώ έως σήμερα μάζευες ψάρια, και πόσο μου αρέσει ο Κύριος τα χρησιμοποιεί λέξεις από το όνομά μας ή από το επάγγελμά μας για να μας πει κάτι πνευματικό. Τώρα ψάρευες ψάρια, τώρα Πέτρο θα ψαρεύεις, αλλά θα ψαρεύεις ψυχές ανθρώπων. Αλληλούια. Γιατί αυτό έχει σημασία, Πέτρο. Γιατί αυτό έχει σημασία, Εκκλησία του Χριστού. Δεν έχει σημασία να πάνε καλά οι δουλειές μας, να πάει καλά η υγεία μας ακόμα, που το θέλει ο Θεός να πάει, να πάνε καλά τα οικονομικά μας. Ιδού, αδελφοί, είναι έσχατη καιρή και βλέπουμε τι γίνεται. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι να μαζευτούν ψυχές, αιώνιες, αδελφοί. Να μπουν μέσα στην Εκκλησία άνθρωποι πονεμένοι και εμείς να τους περιθάψουμε με την αγάπη που μας δίνει ο Κύριος, αδελφοί. Αλληλούια. Δώσε, Κύριε, σε εμάς τον άρτον ημών των επιούσεων. Ποιος είναι ο άρτος που ζητάς από τον Κύριο καθημερινά? Ποια είναι τα γήινα?
να πλουτίσουμε, να κάνουμε πολλά λεφτά, να πάνε καλά οι δουλειές μας και αυτά. Τα απαραίτητα, Κύριε. Γιατί αυτό που ζητάει η ψυχή μας είναι τη βασιλεία σου. Τη δικαιοσύνη σου, Κύριε. Να δούμε τη δόξα σου, Κύριε. Να σωθούν ψυχές, Κύριε. Και όπως τελευταία μου έδειξε ο Κύριος προσευχόμενος αδελφή, ότι είναι η ώρα και ήδη θα αρχίσουμε να κάνουμε κάποιες προσευχές και με την νεολαία να εξητήσουμε την επιστροφή παιδιών αλλά και ψυχών που έχουν απομακρυνθεί, γιατί ο Κύριος ήδη έχει ξεκινήσει αλλά θα κάνει μεγάλη συγκομιδή και θα επιστρέψει και θα σώσει και θα ευλογήσει, αρκεί εμείς μη μένουμε αδρανείς αλλά να τον εξητούμε, να τον ψάχνουμε και θα ευρεθεί από εμάς. Αμήν. Ο Κύριος να ευλογεί.